Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Πρέπει να πούμε ότι το εμβόλιο βεβαίως είναι μια λύση για τη διασπορά του ιού, να την περιορίσει και τέλος πάντων να λύσει κάποιο πρόβλημα. Όμως, ωστόσο, η κυβέρνηση έχει μεγάλη ευθύνη γιατί ακόμη δεν παίρνει μέτρα, ιδιαίτερα στα νοσοκομεία, με κλίνες μεθ, με προσλήψεις γιατρών, γιατί η υπόθεση είναι μακρόχρονη, όπως είναι γνωστό, και φαντάζομαι θα συμφωνήσουν και οι υπόλοιποι σε σχέση με το εμβόλιο και την ανοσία, να το πω έτσι, του πληθυσμού. Άρα λοιπόν θα έχουμε μια μακρόχρονη διαδικασία και χρειάζεται να πάρθουν μέτρα άμεσα, χωρίς καθυστέρηση, ταυτόχρονα βέβαια με τον εμβολιασμό του πληθυσμού που πρέπει να γίνει για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η ίδια η πανδημία. Ωστόσο, βλέπουμε όμως ότι και το εμβόλιο με το σταγονόμετρο δίνεται και μάλιστα με ακριβό αντίτιμο για τους λαούς. Δεν είναι αυτό που περιμέναμε, αυτό που έλεγε η κυβέρνηση, και έχει να κάνει βέβαια εδώ και με τους ανταγωνισμούς, τις αντιθέσεις και όλα αυτά που παρατηρούμε σε παγκόσμιο επίπεδο από τις εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην μία ή στην άλλη ήπειρο, στο ένα κράτος ή στο άλλο. Πάντως έχουμε δρόμο μακρύ και πιστεύουμε ότι αυτό που έχει αναδειχθεί μέσα από τη συζήτηση της ευθύνης της κυβέρνησης σε σχέση με τους διασωληνωμένους, τους νεκρούς, τα χιλιάδες κρούσματα, δεν πρέπει να ξεφύγει και πρέπει να συνεχίσει ο αγώνας, έτσι ώστε το δημόσιο σύστημα υγείας να μπορέσει να ενισχυθεί και να αντιμετωπίσει συνολικά την υγεία του λαού και να μην παρατηρούμε κιόλας νοσοκομεία μιας νόσου όπως είναι σήμερα ο COVID και οι υπόλοιπες ασθένειες να μην αντιμετωπίζονται. Και αυτό είναι γνωστό, δεν το λέμε μόνο εμείς, φαντάζομαι το λέει όλη η επιστημονική κοινότητα, ότι τα πράγματα είναι δύσκολα αυτή την περίοδο. Και υπάρχει και γνωστό θέμα με τις αναβολές των προγραμματισμένων χειρουργείων και όλα αυτά. Κύριε Καγραμμάνη, σκεφτόμουν. Κύριε Κατσότη, με σας κλείνουμε. Θα πάρουμε τη ζωή μας πίσω, λέει ο Γενικός. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι για υπερβολές τώρα. Βεβαίως η πανδημία, είπαμε, θα αντιμετωπιστεί, αλλά όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, κύριε Λασκαράτο, που έχουν προκύψει και βασανίζουν το λαό μας, θα είναι εδώ και μετά. Γι' αυτό και χρειάζεται ο λαός μας να δείξει μια αποφασιστικότητα και μια μαχητικότητα απέναντι σε όλα αυτά που έχουν προκύψει με πρόσχημα την πανδημία, όπως είναι οι ανατροπές συνολικά στην ίδια τη ζωή του λαού μας. Γιατί αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν, ότι με πρόσχημα την πανδημία καταργήθηκε το 8ωρο, έχουμε 10ωρα, έχουμε 12ωρα, έχουμε τηλεργασία, έχουμε όλα αυτά που αν θέλετε θα είναι εδώ και την επόμενη μέρα. Και γι' αυτό χρειάζεται εδώ να ενταθεί η προσπάθεια, η οργάνωση του λαού μας και να μπουν μπροστά πραγματικά οι δικές του ανάγκες, που μία από αυτή βέβαια είναι η διασφάλιση της υγείας, που μόνο το εμβόλιο δεν τη διασφαλίζει, κύριε Λασκαράτο. Μιλάμε 19 λεπτά, αλλά δεν φτάσανε γιατί είναι η μέρα.